Το 23-10-3-9 για πάλι δικά σα, 9-55 και όλο το μήνυμά σα στο 54-3-40. Πάμε στον κόσμο. Τώρα αυτό.gr από σήμερα είναι πάλι μαζί σα. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές από εκεί, αλλά και μαγνητοσκοπημένες, όπως είπε ο φίλος μου ο κομμουνιστής, ο οποίος βρίσκεται εδώ δίπλα και έχει πιάσει και αυτός δουλειά μετά από 1,5-2 μήνες. Πάμε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Γιάννη, φίλος της ΑΕΚ. Της Δόξας. Α, της Δόξας, ναι. Θέλω να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί άκουσα από τον κύριο Ρατό που να λέει πριν και στα λεπτά και τα λοιπά. Ναι, φίλε, κάνετε φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Πάει ο ΠΑΟΚ με την τρίτη ομάδα. Το ξέρετε αυτό. Βάζει 10 ευρώ το εισιτήριο. Πίσω από ένα μικρόφωνο μπορεί να λε 1,000. Και μπροστά από το μικρόφωνο λέω 2,000. Γιατί για μένα. Γιατί να μην σε πω δηλαδή. Μισό λεπτάκι λίγο. Επειδή έχει την ισχύ του μικροφόνου και είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο, λε ότι θέλει. Γιατί δηλαδή, γιατί ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή, εκτός μικροφόνου θα σε φοβηθούμε, δηλαδή αυτό μας λες. Λέγε. Θα πάτε να ακούσεις λίγο. Ναι, για πες μας. Θα πάτε να ακούσεις λίγο. Έχεις πέσει εκεί το καφέ μου, έχεις πέσει τους κλείσες, δημοσιογράφη και την τσάπα. Ό,τι γουστάρω, κάνω ένα λογαριασμό, θα σε δώσω. Λογαριασμό δεν θα σε δώσω, δεν σε αφορά. Δεν σε αφορά. Δεν σε αφορά. 5 είσοδο στην Τούμπα, τι ρε! 5 ευρώ! 5 ευρώ στην Τούμπα! Ναι. Εγώ θα πάω να πάω στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ υπάρχει 2-5. Και είναι το ίδιο πράγμα ρε ο ΠΑΟΚ με τη Δόξα! Εγώ είμαι γραμμένος ο Ξέος και θέλω να πάω το ΠΑΟΚ, ξεκινάει ένα. Τι με νοιάζει με, δεν πάρεις και το Πανιόνι. Δεν έχει 5 ευρώ, γιατί είναι ΠΑΟΚ, είναι Αλφα Εθνική. Εσύ που είσαι φίλο του ΠΑΟΚ και πα στη δράμα να δει το ΠΑΟΚ, γιατί γκρινιάζει? Ποιος γκρινιάζει ρε, 10 ευρώ με τα τρίτα του ΠΑΟΚ εισιτήριο και τιμάς την Κορακάκη έτσι. Και εσείς και ο ΠΑΟΚ κατάπτυστοι είστε. Και η Δόξα και ο ΠΑΟΚ είστε κατάπτυστοι. Εδώ και δύο μήνες έδωσε τα χέρια δύο σοβαρές παρέ. Ναι. Η Δόξα και ο ΠΑΟΚ, σωστά. Ναι, βέβαια. Να γίνει ένα φιλικό. Ναι. Τι φιλικό. Ναι. Εκεί θα καταλήξω. Και ένα φιλικό και μια βράβευση ολυμπιονικών της δράμας, εντάξει. Μη σας έπιασε ο πόνος. Σε όλα τα κύριε, σταμάτα να μιλάς. Θέλω να ακούσεις λίγο, ήθελα να μιλάς. Ακούω, τι, μια ώρα ακούω. Περιμένω να καταλήξεις. Τα γυναίκα λοιπόν είναι γιορτή. Ποδοσφαίρο και θα βράβει πάει πάω και πάει Δόξα της Ολυμπιονίκης. Σωστά είναι εδώ. Σωστά. Λοιπόν, εγώ σαν φίλος της Δόξας, ναι. Πήγα από το ΠΑΟΚ, όχι από το καρτελίν που κατέβασε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί είναι η έφτασή μου λοιπόν. Γιατί λοιπόν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την πάει Δόξα από το σχετικό. Γιατί, ποιος είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι κατάπτυστος? Αυτό θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι πράγμα λέμε. Εγώ περίμενα τον ΠΑΟΚ να κατεβάσει και φέρει μια εθνική ομάδα. Ναι. Ξέρω ότι η τέχνης είναι τεχνική. Ναι, ναι. Ελλάδος, ναι, 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 ναι. Περίμενα να κατεβάσει 5-6 τέχνες. Βέβαια, σωστό. Σωστό, ναι. Το εισιτήριο τι έγραφε, φίλε, Δόξα Δράμας ΠΑΟΚ, δεν έγραφε. Ας τον ολοκληρώσα. Τον πρόεδρο της Δόξας, τον αρέσει αυτό τον εικόν. Ποια ομάδα της γάμας εθνική έχει τέχνη σαν τον εικόν? Τραυματίας είναι. Τραυματίας σου φέρω και τον Μαραντώνα εγώ, τραυματία. Αν κατέβαζε μια ομάδα πιο δυνατή ο ΠΑΟΚ, δεν θα είχε ένα αποτέλεσμα πιο καλό αγώνα. Φυσικά. Αυτό λέμε. Άλλο πράγμα λέμε ρε φίλε. Τι χρειάζεται να λένε πάνω. Το εισιτήριο τι έγραφε ρε φίλε πάνω. Βρικόλα κατά τον πρόεδρο της Δόξας Δράμας, είναι λόγια τώρα αυτά. Εσύ γάμο ρε, τι τώρα είπαμε, το τόσο ευαίσθητος. Έχεις... Εντάξει τι ευαισθησίες τώρα, δοξέ τώρα, δραμηνή και ευαίσθητη, μέχρι πριν 20 χρόνια στα μπουζουξίδικα. Με τον Τιρέμπορα. Φεύγατε εκεί με τον Τζιτσόπουλο, ναι, εντάξει. Καλά. Να είσαι καλά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια. Έλα ρε. Γιατί... Αν ψάχνουν σοβαρότητα σε Ελλάδα, σε εκπομπή πήρε τηλέφωνο. Σταμάτα, αυτό απαντάς ρε βλάκα. Άιντε. Αυτά απαντάς ρε βλάκα. Ναι. Αυτό απαντάς ρε ανισόρροπε, στενόμυαλε. Κόλλησε, κόλλησε, τα ίδια. Ε, στενόμυαλε. Αυτά ίδια. Πήρε. Έβαλε, πήγε, πήρε τηλέφωνο να διαμαρτυρηθεί. Εσύ τι θες. Τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος. Α, στο Δημοκρατία. Όταν έτρεχες με τις ημέρες του Πασόκ και φώναζες Ελλάς, παιδιά Δημοκρατία, καλά ήταν. Πράσινο ρουφιάνε να πούμε. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή.